Κύριε Σοφιανέ, το ΚΚΕ μας έχει συνηθίσει σε μια πολιτική, αν θέλετε, ορολογία που λέει ότι πάμε κόντρα σε όλα και στηρίζουμε εδώ την λαϊκή παράταξη. Το ζητούμενο όμως είναι ότι η οικονομία και οι επενδύσεις είναι αυτές που θεωρητικά θα αυξήσουν τους μισθούς. Γίναμε λοιπόν μάρτυρες ενός ομολόγου το οποίο βγήκε εχθές στις αγορές, έφερε 200 εκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα και μάλιστα είχαν προσφορά για 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Το ερώτημα λοιπόν είναι, εσείς τέτοιου είδους κινήσεις, επενδύσεις, ομόλογα, επενδυτές από το εξωτερικό, θα τους στηρίξετε προκειμένου να υπάρξουν αυξήσεις στους μισθούς τους οποίους ενστερνίζεται το κόμμα σας? Το 2022 οι 150 εισηγμένες στο χρηματιστήριο είχαν καθαρά κέρδη 10,5 δις. Το 2022 οι μισθοί μειώθηκαν 7,5% παρά τα ψέματα του Μητσοτάκη ότι τους αύξησε. Η πραγματική αξία του μισθού μειώθηκε 7,5%. Άρα εδώ έχουμε δύο ασυμβίβαστα πράγματα. Τα κέρδη του κεφαλαίου και το εισόδημα, τη ζωή, την καθημερινότητα του λαού μας. Εμείς είμαστε με αυτή την καθημερινότητα. Δεν υποτασσόμαστε ούτε στα δημοσιονομικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε στα μετωμένα πλεονάσματα. Ο λαός μας μπορεί και πρέπει να διεκδικήσει αυξήσεις στους μισθούς. Όχι να περιμένει την επαναφορά τριετιών το 2027 και βλέπουμε και χωρίς αναδρομική ισχύ. Τώρα επαναφορά τριετιών. Γιατί αυτός είναι ο τρόπος να αυξηθεί ο μισθός. Τώρα πρέπει να καταργηθεί το ΦΠΑ. Τώρα πρέπει να προστατευτεί η λαϊκή εργατική οικογένεια. Για όλα αυτά θα δώσουμε μάχες και μέσα και έξω από τη Βουλή. Και γι' αυτό είναι κρίσιμο ζητούμενο ποια αντιπολίτευση θα σταθεί απέναντι στο Μητσοτάκη. Η συστημική που απέτυχε και καταγράφηκε ή η μαχητική λαϊκή αντιπολίτευση που την εγγυάται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Μάλιστα. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι, βεβαίως. Για να καταλάβω, για το ΚΚΕ, όλοι οι άλλοι είναι συστημικοί εκτός από το ΚΚΕ? Συστημικά είναι τα κόμματα τα οποία λένε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μονόδρομος. Συστημικά είναι τα κόμματα τα οποία λένε ότι το ΝΑΤΟ είναι μονόδρομος. Θα πληρώνουμε δισεκατομμύρια για τον πόλεμο που κάνει στην Ουκρανία σε κόντρα με τα συμφέροντα των Ρώσων. Συστημικά είναι τα κόμματα που λένε ότι το κεφάλαιο και τα κέρδη του χαρακτηρίζουν αυτή την οικονομία. Εμείς θέλουμε να συγκρουστούμε με αυτά τα δεδομένα, με αυτό το σύστημα, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτό το σύστημα έχει όνομα, λέγεται καπιταλισμός. Άρα μην βαφτίζουμε αντισυστημικό τον κάθε Μαϊντανό, την κάθε Καρδούλα ή τον κάθε Σπαρτιάτη. Αντισυστημικό είναι το κόμμα το οποίο συγκρούεται με τον πυρήνα του συστήματος στην οικονομία. Κύριε Σοφιανέ, το ΚΚΕ δηλώνει ότι είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να κάνει πραγματική αντιπολίτευση στην επόμενη κυβέρνηση. Μέχρι εδώ, okay, το ακούω, το καταλαβαίνω. Θέλω όμως να μας εξηγήσετε, σε αυτές τις εκλογές θεωρείτε βασικούς σας αντιπάλους, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία, και το ΣΥΡΙΖΑ του 20% και το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα της αριστεράς, όπως ας πούμε την Πλεύση Ελευθερίας ή το ΜέΡΑ25? Και γιατί επιλέγει το ΚΚΕ να στρέψει τα βέλη του και προς αυτές τις κατευθύνσεις? Αντίπαλός μας είναι ένα πολιτικό σύστημα το οποίο στο σύνολό του έχει αξίες οι οποίες είναι εντελώς αντίθετες με τα συμφέροντα, κατά τη δική μας γνώμη, του ελληνικού λαού. Τις επανέλαβα, να μην τις ξαναπώ. Ναι. Τις είπα, μάλλον, να μην τις επαναλάβω. Δεύτερον, είχαμε 4 χρόνια κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είχαμε το ΣΥΡΙΖΑ στο 32%, έκανε αξιωματική αντιπολίτευση, ψήφισε τα μισά νομοσχέδια του Μητσοτάκη και τον πήγε στο 41%. Αυτό που λείπει και από πλευρά αντιπολίτευση και από πλευρά έμπνευση στον κόσμο είναι μια μαχητική λαϊκή αντιπολίτευση 100% απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία είναι από χέρι αντιδραστική, η οποία έχει πάνω από 300 προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης να τα περάσει στη Βουλή. Την ίδια περίοδο που αυτά ψήφιζαν μαζί στην Ελληνική Βουλή, στο Ευρωκοινοβούλιο, ψήφιζαν πάνω από το 80% μαζί. Και δεν είναι και τυχαίο ότι αυτό το μαζί ήδη εκφράζεται και μπροστά στις δημοτικές εκλογές με κοινούς υποψήφιους. Λοιπόν, απέναντι σε αυτή την πολιτική, η απάντηση είναι Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και επειδή αναφερθήκατε και σε κόμματα, κατά τη γνώμη μας, αναχώματα, πιστεύω είναι πρόσφατη η ιστορική πείρα, η πείρα μάλλον των τελευταίων χρόνων, για το πόσα κόμματα πέρασαν μιας κρίσης, μιας κοινοβουλευτικής θητείας και μεταγράφηκαν οι βουλευτές τους στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Κύριε Σοφιανέ, για την επόμενη μέρα, αν κάτι είναι απόλυτα σίγουρο, θα είμαστε γείτονες με την Τουρκία. Αυτό που δεν έχω καταλάβει είναι το εξής. Η Τουρκία είναι μια αναθεωρητική δύναμη, εκτός αν δεν το θεωρεί έτσι το ΚΚΕ. Η γαλάζια πατρίδα είναι ένα δόγμα που ήρθε για να μείνει. Και πραγματικά έχω μια απορία. Ποια είναι η θέση του ΚΚΕ απέναντι στη γαλάζια πατρίδα, σε αυτή τη στάση της Τουρκίας, και αν θεωρεί ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να εξοπλίζεται για να αμυνθεί σε πιθανή επίθεση της Τουρκίας? Τις εκτιμήσεις σας καλό είναι να τις απευθύνετε στους συμμάχους της Τουρκίας, τους νατοϊκούς συμμάχους της Τουρκίας.
τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ. Όχι, είναι ερώτημα αν εσείς θεωρείτε αναθεωρητική δύναμη. Απαντάω. Mm-hmm. Λέω. Γιατί ο αναθεωρητισμός της Τουρκίας δεν είναι υπόθεση Ερντογάν, είναι συνολικότερα του αστικού πολιτικού συστήματος της Τουρκίας. Αυτός ο αναθεωρητισμός λοιπόν ζει και βασιλεύει στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Στα πλαίσια της προσπάθειας να κρατήσουν την Τουρκία στο ανατολικό σκέλος, στα πλαίσια του ρόλου που θέλει να παίξει η Τουρκία με τις στάσεις που έχει κρατήσει στον πόλεμο που κάνει το ΝΑΤΟ με τη Ρωσία. Εμείς λοιπόν θα συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στο γεγονός ότι την ώρα που η Ελλάδα αδειάζει τις αποθήκες σε πολεμικό υλικό στέλνοντάς το στο Ζελένσκι, την ώρα που παίρνει τεθωρακισμένα ρωσικής προέλευσης από τα νησιά και τα στέλνει στο Ζελένσκι και δεν τα αντικαθιστά, μεγαλώνουν οι φωνές που μιλάνε για πρέσπες του Αιγαίου. Αυτές οι φωνές ακούστηκαν και θα ακουστούν ξανά και από τους συμμάχους τους, από τον Στόλτεμπεργκ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν πρέπει να επαγρυπνούμε. Και θέλω και το follow-up για να συνεχίσω. Γιατί δεν μου κάνετε με ένα follow-up. Λοιπόν, δικαιούται, έκανα πριν δικαιούται εγώ, έτσι κι αλλιώς μία παρέμβαση ο κ. Σοφιανός, οπότε ναι, ναι, δεν χρειάζεται follow-up. Άρα, έχετε, δεν follow-up έχετε κάνει καν μία παρέμβαση. Ακριβώς. Ακόμα. Θα έλεγα, οπότε λοιπόν, έχετε δύο στη διάθεση σας. Κάντε τη μία τώρα. Δύο. Η ναι, μία λοιπόν τώρα. Δεν υπάρχει παντοδύναμη κυβέρνηση όταν έχεις απέναντί σου τμήματα του λαού μας σημαντικά, τα οποία οργανωμένα, αποφασισμένα, μάχονται το δίκιο τους. Δεν υπάρχει παντοδύναμη κυβέρνηση όταν ο εργαζόμενος, ο νέος διεκδικεί σήμερα αυτά που του ανήκουν και όχι αύριο και κάποτε στο μέλλον. Από εκεί και πέρα όμως είναι κρίσιμο ζητούμενο το πώς η νέα ενίσχυση που μπορεί να έχει το ΚΚΕ είναι ρεαλιστικό, εφικτό, θα επενδυθεί σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτόν τον αγώνα. Γι' αυτό εμείς καλούμε σε μια αγωνιστική συστράτευση στις κάλπες την Κυριακή τους αριστερούς, γιατί υπάρχει τέτοιος κόσμος αριστερός που δεν δέχεται το μαρατζίδι αυτόν που δικαίωσε τους ταγματασφαλίτες στα κεντρικά επιτελεία του ΣΥΡΙΖΑ και ταυτόχρονα να μιλάνε για κοκκινιά, τον κόσμο τον αριστερό, τον ριζοσπαστικό, τον προοδευτικό, τον σκεπτόμενο, να συναντηθούμε μαζί στις κάλπες, γιατί θα είμαστε μαζί στους δρόμους την επόμενη μέρα. Λοιπόν, έγινε ένα σημαντικό βήμα στις τελευταίες εκλογές. Ρηγματώθηκε ένας αρνητικός συσχετισμός. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αυτήν την εκλογική του άνοδο θέλει να την επενδύσει σε καθημερινούς αγώνες απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία είναι αντιλαϊκή από χέρι. Γνωρίζουμε την νεαρινή έκθεση της Κομισιόν, γνωρίζουμε με λεπτομέρειες δηλαδή το τι έρχεται και στο εισόδημα και στη φορολογία και στις κατασχέσεις των σπιτιών. Είναι κρίσιμο να μην περάσει μια λογική ότι απέναντί τους δεν υπάρχει αντίπαλο δέος. Υπάρχει αντίπαλο δέος. Ο λαός μας έχει τη δυνατότητα να το πάρει αλλιώς. Η νέα εκλογική άνοδος του ΚΚΕ θα επενδυθεί σε αυτόν τον αγώνα. Δεν είναι λίγο πράγμα. Το Μάιο και τον Ιούνιο 100 κατασχέσεις σπιτιών και μαγαζιών αποτράπηκαν. Δεν είναι μικρό πράγμα να υπογραφεί συλλογική σύμβαση εργασίας για υγεία και ασφάλεια στη ζώνη του ενός θανάτου και των δύο βαριών τραυματισμών. Δεν είναι μικρό πράγμα να αντιστέκεσαι σε μια πολιτική που σου παίρνει συνεχώς περισσότερα από τη ζωή σου, από την καθημερινότητά σου, από την προοπτική των παιδιών σου. Σε αυτόν τον αγώνα, όπως είπα και πριν, εμείς καλούμε σε μια πλατιά αγωνιστική συνάντηση όλον αυτόν τον κόσμο που σκέφτεται προοδευτικά, αριστερά, αγωνιστικά. Μάχημη αντιπολίτευση 100% απέναντι στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Κουκουέ.